Γεια σας παιδιά, Ζώταξ εδώ, καλώς ήρθατε στο κανάλι και σήμερα έχουμε ένα νέο βίντεο. Πριν μπούμε σε αυτό, μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like, μια αναφένεια στο κανάλι και να ενεργοποιήσετε τις ειδοποιήσεις. Αρχικά, όπως βλέπετε και από το τίτλο, μας έτυχε ένα Sinform, συγκεκριμένα από ένα Small Prime Electrum Players Pack το οποίο το βγάλαμε από τα Market Matchups της Πέμπτης. Λογικά τώρα, όχι υπάρχουν ακόμη, λογικά βλέπετε το βίντεο Τετάρτη, οπότε ναι, αύριο βγαίνουνε. Μας έτυχε ο Ντίνιε, ο οποίος πηγαίνει γύρω στα 58.000 νομίζω τον πούλησα, οπότε αυτή τη στιγμή έχουμε γύρω στα 80K. Και με τα records της Πέμπτης από τα Division Rivals και από το Γουλού θα πάμε λογικά γύρω στα, δεν κάνω λάθος, 130, αν μας δώσει και κάτι καλό. Ακόμη δεν ξέρω αν θα πάρω τα coins από τα Division Rivals, με έχει φτιάξει πάρα πολύ φέτος, με έχουν φτιάξει πάρα πολύ τα records από τα Division Rivals, οπότε δεν ξέρω αν αυτή τη φορά πρέπει να τα πάρω ή να πάρω τα coins, θα δούμε αύριο. Όπως και να έχει, στο Γουλού έγινε κάτι πάρα πολύ κακό, παιδιά. Δυστυχώς, έκανα μόνο 13 νίκες. Τελειώσαμε με 13 νίκες, όπως βλέπετε εδώ πέρα. Games remaining 0. Έκανα 2 ήττες από Connection Lost, αλλά και πάλι αυτό δεν έχει καμία σημασία. Σημασία έχει, εντάξει, απλά δεν δικαιολογεί αποκλειστικά το γεγονός ότι έπαιζα πάρα πολύ κακά. Και δυστυχώς έχω πολύ μεγάλο θέμα με την άμυνα. Ακόμη και τώρα έχω μεγάλο θέμα με την άμυνα. Αν και έχω βάλει drop back, παίζω πιο αμυντικά. Έχω βάλει 2 CDMs, σκέφτομαι να βάλω 5 αμυντικούς, δεν ξέρω τι να κάνω. Ενώ στην επίθεση είμαι αρκετά καλά, στην άμυνα με τις σκέτς. Όπως και να έχει, το γεγονός ότι βγήκα Silver 1 στο τέλος, ενώ είχα ένα ρεκόρ, νομίζω είχα 9-10, κατάφερα να τελειώσουμε με 13-17. Ο λόγος είναι ότι στα τελευταία 5 παιχνίδια, τα 3 από αυτά με πέταξε με πάρα πολύ καλούς αντιπάλους. Με πέταξε με αντιπάλους που είχαν Messi, είχαν Ronaldo, είχαν τέτοιες ομάδες που ήταν πραγματικά τρομερές. Και αυτό δεν ξέρω πώς δικαιολογείται, ενώ δεν έχω τόσο καλό ρεκόρ, δεν ξέρω γιατί με πέταξε συνεχόμενα με τόσο καλούς αντιπάλους. Αλλά όπως και να έχει, τώρα δεν έχουμε δικαιολογίες γι' αυτό. Πιστεύω από την επόμενη εβδομάδα, επειδή στην αρχή αυτού του Γουλού, αν θυμάστε, ξεκίνησα με ένα σύστημα που δεν με βόλευε, με το Μαρσαλά και το Πέπε, και ξεκινήσαμε με ένα ρεκόρ 1-5. Με ένα 5, ένα πολύ κακό ρεκόρ για αρχή το 1-5, και μετά το γυρίσαμε σε 5-6. Πιστεύω τώρα στο Γουλού που έρχεται, επειδή θα παίξω από την αρχή με καλή ομάδα. Με ομάδα που μου αρέσει, με ομάδα με πιο αμυντική, με 2 CDMs και με ομάδα που την έχω δοκιμάσει και θα την παίξω και πολύ Visual Rivals, πιστεύω να κάνουμε μια πολύ καλύτερη πορεία. Εδώ πέρα, όπως βλέπετε, αυτή τη στιγμή παίζω Division Rivals. Όχι για τα icon swaps αυτή τη στιγμή, απλά παίζω γενικότερα έτσι για να ανεβούμε λίγο rank, γιατί είμαστε Division 2. Το καλό είναι ότι τώρα δοκιμάζουν πάρα πολύ. Όχι δοκιμάζουν, παίζουν πάρα πολύ για να πάρουν τα icon swaps, οπότε βάζουν κακές ομάδες αφού ζητάει first owners. Οπότε, αν έχεις καλή ομάδα, παίρνεις εύκολα νίκες. Αλλά σιγά σιγά και εγώ θα αρχίσω να παίζω όσο μπορώ και εγώ να με φέρω τόνες παίχτες από Αγγλία και από Ιταλία, κυρίως μέχρι στιγμής που έχω παραπάνω, έτσι ώστε σιγά σιγά να μαζεύουμε icon swaps, γιατί όχι τελειώνει καιρός, αλλά σιγά σιγά περνάει ο καιρός, οπότε καλό να έχουμε. Εννοείται, ιδανικά θα ήθελα να πάρω το Drogba, δεν το συζητάμε, απλά δεν είναι και τόσο εύκολο, παιδιά. Είναι 23 icon swaps, θα τον παλέψω να τα μαζέψω, αλλά σε περίπτωση που δεν μαζέψω τόσο πολλά, σκέφτομαι να κινηθώ προς κανένα Ferdinand, Ρομπέρτο Κάρλος έλεγα, αλλά δεν ξέρω αν αξίζει, κανένα Κουαρντιόλα, κάτι τέτοιο. Ο ιδανικός μου στόχος είναι Drogba, γιατί είναι μια από τους αγαπημένοι μου κάρτα και γενικότερα από τους αγαπημένους μου ποδοσφαιριστές. Εδώ πέρα, ναι, βλέπετε, αυτή τη στιγμή δεν έχω παίξει ακόμη για να πάρουμε τους icon swaps. Έκανα 3 νικούλες, έχοντας την καλή ομάδα, και αυτή είναι η ομάδα με την οποία θα παίξω τα icon swaps. Οπότε πάμε λοιπόν να δούμε τώρα τις κάρτες που έχουν τα icon swaps. Α, ξεκινήσουμε λοιπόν να δούμε λοιπόν ποιους δίνει icon swaps. Από τους πρώτους 4 που ζητάνε τα λιγότερα, συγκεκριμένα 6, 8, 8 και 9, ο Giggs και ο Κότσα δεν αξίζουν, πιστεύω, καθόλου. Τώρα ο Guardiola για μένα πιστεύω ότι αξίζει να δίνει ο CDM και ζητάει πάρα πολύ λίγα. Μόνο 8 icon swaps, δηλαδή αυτή τη στιγμή έχω ήδη 4 χωρίς να έχω κάνει πάρα πολλά. Οπότε είναι πάρα πολύ εύκολο να μπορεί να πάρει κάποιο Guardiola και πιστεύω ότι έχει τίμια καρτούλα και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ω Michael έτσι και έτσι. Τώρα από τη δεύτερη τετράδα, ας πούμε, ονέστα δεν μ' αρέσει. Ο Ρομπέρτο Κάλλος μ' αρέσει, από την αλήθεια, αν και νομίζω 11 είναι λίγο πολλά. Τώρα ο Κρέσπο και ο Κλέβερτ, έτσι και έτσι. Κυρίως Ρομπέρτο Κάλλος. Εδώ πέρα τι έχουμε, το Roy Keane, εννοείται, πιστεύω για CDM είναι ό,τι πρέπει. Ο Πίρλο δεν μου πολύ αρέσει και τώρα ούτε ο Κλόζε. Τώρα ο Μπάλακ, ναι, Keane κυρίως, και Μπάλακ πιστεύω ότι ίσως να είναι λίγο καλύτερος ο Keane από αυτούς τους δύο. Τώρα ο Rivaldo δεν έχει Wakefoot, κατά τα άλλα έχει καλούτσι και καρτούλα, αλλά πιστεύω ότι και in-game δεν τραβάει, από την αλήθεια. Ο Wright εδώ πέρα έχει πάρα πολύ, πολύ καλά stats, όπως εδώ πέρα, όπως βλέπετε, απλά είναι μόνο 1.75. Τώρα σκέφτομαι ότι για Cam ίσως να μπορούσε να χρησιμοποιηθεί.
Φέρντιναρντ εννοείται πάρα πολύ καλό και πέρσι τον είχαν πάρα πολύ. Αν και 16 άκουσα swaps είναι πάρα πολλά, αλλά πιστεύω είναι πάρα πολύ καλό. Όπω και καλό είναι και ο Ρουί Κώστα, που δεν έχω ακούσει πολύ καλά λόγια, αλλά πιστεύω για κάμου είναι τι με καρτούλα. Εδώ πέρα τι έχουμε, έχουμε Ζανέτη. Απλά επειδή είναι right back, δεν ξέρω αν αξίζει κάποιο να δώσει 17 άκουσα swaps για ένα right back. Ο Σάντσε τώρα για Καμ, αν και έχει 3-3, ίσω μπορούσε να χρησιμοποιηθεί. Και εδώ πέρα είναι ο Μπουτραγκουένο, όπου σκεφτόμουν πάρα πολύ σοβαρά το να αγοράσω παιδιά, γιατί είναι πάρα πολύ καλό. Πέρσι είχα δει ότι είναι τρομερό, χωρίς να τον έχω χρησιμοποιήσει, απλά είχα ακούσει και είχα δει ότι είναι πάρα πολύ καλό. Και σκέφτομαι να τον αγοράσω, αλλά είναι η κλασική μου αγάπη εδώ πέρα, Ντρογκμπά, όπου αν δω ότι δεν μπορώ να πάρω Ντρογκμπά, μάλλον θα πάρω τον Μπουτραγκουένο. Τώρα ο Owen είναι πολύ κοντό, δεν μου αρέσει. Ο Τζέραρντ ίσω είναι καλό, αλλά ο κύριο στόχο μου είναι να πάρω Ντρογκμπά. Αν και έχει πολύ κακό agility, θα μου πείτε και balance, αλλά δεν έχει και μεγάλη σημασία, πιστεύω. Ήρθε πέρα είναι πολύ καλό, πολύ beast και μάλλον θα κινηθώ προ Ντρογκμπά. Οπότε αυτά για σήμερα. Πείτε μου και κάποια σχόλια ποιου icon swaps θα πάρετε, ποιου θα συνδυάσετε αν δεν πάρετε μόνο έναν. Αυτά αύριο έχουμε records. Μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like στο βίντεο. Γεια σας.